υπάρχουν χρήματα και μάλιστα πολλά, έως και εκατομμύρια. Να ξεκινήσουμε από τα πολλά ή από τα λίγα? Από τα λίγα να ξεκινήσουμε, μάλιστα. Στο κτίριο Κεράνη, λοιπόν, για να φάνε δύο άτομα, τώρα ποια είναι τα δύο άτομα, άμα είναι δύο υπουργοί τώρα, ο Υπουργός Άμυνας κιόλας και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Παναγιωτόπουλος, και ο κ. Μηταράκης, θα φάνε ένα σαπουτζάκι, θα φάνε μια μακαρονάδα, ούτε καν μια μπριζόλα. Θα χρειαστεί να ξοδέψουν 650 ευρώ, δέσμευση πίστοσης, 650 ευρώ, το βλέπουμε, για την παροχή υπηρεσιών, παρακαλώ, γιατί μου το πήρατε αυτό το προηγούμενο, το πρώτο εδώ, μπράβο, λοιπόν, που δείχνει για την παροχή υπηρεσιών, παιδιά, φέρτε το πίσω πάλι, επίσημου γεύματος, αυτό, επίσημου γεύματος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στο κτίριο Κεράνη, στις 15 Τρίτου του 2022. 650 ευρώ, αλλά ο κ. Πόπουλε, για να πάνε δύο άνθρωποι, άντε τρεις, άντε τέσσερις. Και αυτό είναι η έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών, επαναλαμβάνει αυτό που είναι στο τίτλο του εγγράφου. Παροχή υπηρεσιών επίσημου γεύματος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το κτίριο Κεράνη. 650 ευρώ, 325 ευρώ το άτομο. Ούτε στο Χίλτον της παλιάς εποχής, Ανδρέα. Το κτίριο Κεράνη είναι το γνωστό κτίριο το οποίο αγοράστηκε σκανδαλωδώς. Νομίζω ότι τα 650 ευρώ είναι ψίχουλα για ένα κτίριο το οποίο αγοράστηκε. Να εξηγήσουμε ότι είναι η έδρα του Υπουργείου του κυρίου Μεταράκη εκεί. Α, όχι, άρα δεν μιλάμε για το Κεράνη στην Πειραιά. Όχι, εκεί στεγάζεται. Όχι, εκεί στεγάζεται. Όχι. Το κτίριο Κεράνη δεν στεγάζεται. Δεν είναι ο Πειραιάς, όχι. Δεν είναι. Πού είναι, στο Ρέντι, δεν είναι. Στο Ρέντι είναι, ναι, όχι, είναι άλλο κτίριο. Λοιπόν, για την ακρίβεια. Γιατί υπάρχει και το θέμα με τα δικαστήρια, έτσι. Τι λες? Υπάρχει και το θέμα με τα δικαστήρια, με το κτίριο που αγοράσα. Άλλη ιστορία αυτή. Εδώ μιλάμε για την έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης στην Οδό Θηβών, εκεί. Λοιπόν, εκεί είναι ο κύριος Μηταράκης. Έκανε το τραπέζι στον κύριο Παναγιωτόπουλο με δύο λόγια και βγήκε πίστοση για ολοβλάχο 650 ευρώ για το γεύμα που έκανε ως αμφιτρίο ο κ. Μηταράκης στο φιλοξενούμενο. Τι φάγανε, ξέρουμε. Σάντουιτς και σπαγκέτι, πάντως ήταν μια σαλάτα, αποκλείεται. Γιατί πόσα σαλάτα είναι. Πρέπει να μας πούνε τι φάγανε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Να σου πω κάτι, Ανδρέα, επειδή ανεχόμαστε διάφορα πράγματα. Τι να κάνουμε, Γιώργο, τουλάχιστον να το διακομωδήσουμε, γιατί έχουμε διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Άρα πρέπει να μας πούν πόσοι φάγανε και τι φάγανε. Δεν μπορεί να περνάει έτσι στον τσούκο αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει να περνάει, γι' αυτό το ξαναλέει. Γεύμα δεν λέει για την προσωπία. Για δείξτε μου πάλι το έγγραφο, ρε παιδιά. Το έγγραφο λέει για παροχή υπηρεσιών γεύματος, επίσημου γεύματος του Υπουργού Μετανάστευσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ένα και να κάνουμε δύο. Ένα και να κάνουμε δύο. Δεν μιλάει για την προσωπία. Να μας πούνε τι φάγανε. Τι να πω. Εκτός και αν υπήρχαν και ρέστα. Τώρα εγώ για να γίνω καλοπροαίρετος, επειδή έχεις πολύ καλοπροαίρετος για τον Βουλάχο, μπορεί να δεσμεύτηκαν τα ποσά αυτά και να υπήρξαν και ρέστα. Μπουρμπουάρ, ξέρω εγώ τι. Όχι, δεν. Όχι, δεν. Εν διάφορη περίπτωση, γίνεται μια συνάντηση δύο υπουργών. Ενδεχομένως για υπηρεσιακά θέματα. Γιατί πρέπει να φάνε κιόλας. Πρέπει να φάνε, εμείς πρέπει να τα πληρώσουμε. Πάμε να δούμε και το άλλο. Πάμε τώρα, επειδή το πήγαμε στη συζήτηση πολύ για τα 650 ευρώ και σωστά, πάμε να δεις, Γιώργο Βλάχο, τα εκατομμύρια τώρα εδώ. Εκατομμύρια, αν σε τρέλαναν τα 650 ευρώ, εδώ μιλάμε για 1.010.800 ευρώ, έτσι, είναι για 40 παράνομους μετανάστες στο γρεκοχώρι της Βουμενίτσας μέχρι το τέλος του 2023. Αυτό μας λέει η απόφαση αυτή. Ένα εκατομμύριο και κάτι ψηλά. Θα μας πω λίγο να δεις τι λεφτά δώσαν. Εμείς δείχνουμε το χαρτί, Γιώργο. Το χαρτί που δείχνει. Ναι. Το χαρτί και για το ασπρόμυρο.
το ποσό 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά, 10.800 ευρώ, για 40, παρακαλώ, άμα διαιρέσουμε βγαίνουν, εδώ να δεις το χρήμα, μέχρι τέλος του 2023, είναι η περιοχή της Ιουμενίτσας, Ανδρέα Κυριακόπουλε, στο Πρεκοχώρι. Πώς τα βλέπεις? Για 40 άτομα, για 40, νομίζω ότι είναι τεράστιο το ποσό. Ναι. Βγαίνει όπως και να το κάνεις. Για 40 άτομα, 1 εκατομμύριο για ένα χρόνο, είπες. Μέχρι το τέλος του 23, ας πούμε για 2 χρόνια, δηλαδή. Δεν βγαίνει όπως είναι. Α, εγώ νομίζω ότι στον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, νομίζω στον Αστρόπυργο είναι επίσης κάποιο, ένα πολύ μεγάλο ποσό, 3-4 άτομα. Ασυνόδευτα, λέει, παιδιά. Και δώσανε και πάλι στον Αστρόπυργο κάποια πολλά λεφτά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το ποσό δεν βγαίνει, συγγνώμη, αλλά είναι σαν να λέμε, ας πούμε, 10 οικογένειες ότι χρειάζεται προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο στα 2 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δηλαδή είναι εδώ οι οικογένειες δεν κόστανε με 10.000 το χρόνο και 15. Τετραγωνικές οικογένειες. Μάλιστα. Θέλω, κλείνοντας, μια και φτάνουμε στο τέλος, θέλω να εκφράσω τον απόλυτο αποτροπιασμό μου για το σοου που έκανε ο ευρωβουλευτής του κύριου Τσίπρα, ο Στέλιος Κούλογλου, μαζί με κάποιον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, τον οποίο ήθελε να βραβεύσει η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Δένδιας, οι οποίοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρίξανε λάσπη στην Ελλάδα ότι Γιώργο, τη θάλασσα και τους πνίγει. Και το φοβερό είναι ότι ο κύριος Αποστολόπουλος μας είπε... Γιώργο, θα τα δούμε αύριο, βοήθησέ με, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσω, δυστυχώς ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Η πολιτική είδηση που έχουμε για το τέλος, την οποία σημειώνουμε, είναι ότι αύριο στις 7 το απόγευμα, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιάς, στην οδό Λουδοβίκου 1, θα γίνει η ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος συνοδευόμενος από κλιμάκιο βουλευτών και στελεχών του κόμματος της Ελληνικής Λύσης, συνεχίζει τις ομιλίες του και τις εμφανίσεις του αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, στην οδό Λοδοβίκου 1, η ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το απόψινό ανατρεπτικό δελτίο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αυτά που είπε ο Γιώργος Βλάχος αύριο. Να είμαστε πρώτα καλά. Ανδρέα Κυριακόπουλε, μετά την εκπομπή κόντρα και ρήξη παπολογή αμέσως τώρα, στην εκπομπή Alert στην πολιτική έχεις πολύ σημαντικούς καλεσμένους με πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε τον κύριο Κώστα Μαραβέγια, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τον κύριο Μανουήλ Φράγκο, ο οποίος θα μας δώσει ρίστον παρόντο και αποκλειστικό ρεπορτάζ από τι έγινε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο με την Τουρκία και το ψήφισμα. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα έκπληξη. Μείνετε μαζί μας για να το δείτε. Μάλιστα. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, και το απόψινό ανατρεπτικό δελτίο. Καλό σας βράδυ. Και στην εκπομπή κόντρα και ρήξη που ακολουθεί αμέσως τώρα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, την οποία δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με στοιχεία που δεν έχετε ξανακούσει, δεν έχετε δει ποτέ για την Ανατολική Θράκη. Για την Ανατολική Θράκη, όπου παίχτηκε ένα από τα κρισιμότερα δυστυχώς παιχνίδια σε βάρος του ελληνισμού από το 1922. Η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης υπήρξε στρατηγικής σημασίας για τον ελληνισμό. Τα δραματικά γεγονότα εκείνης της εποχής, μέχρι τότε η Ανατολική Θράκη ήταν υπό την ελληνική διοίκηση από το καλοκαίρι του 1920. Στη συνέχεια έγιναν όσα έγιναν. Η απώλειά της το 1922 σήμανε πολλά ζητήματα τα οποία τα ζούμε μέχρι σήμερα. Αν δεν είχε χαθεί η Ανατολική Θράκη, οι εξελίξεις θα ήταν πολύ διαφορετικές. Ακόμα και η Κωνσταντινούπολη θα ήταν η πρωτεύουσα, λογικά, του ελληνισμού των 20 εκατομμυρίων.